ολοκληρώνεται μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών που έγινε για πρώτη φορά ένα αλληλέγγυο σχολείο, το οποίο λειτουργούσε από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα για 6 μήνες. Αυτό το σχολείο είχαμε την χαρά να φιλοξενήσει πάνω από 250 παιδιά και γινόταν κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 8. Είχαν λοιπόν την ευκαιρία τα παιδιά μαζί με 100 εκπαιδευτικούς και εθελοντές να παρακολουθούν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είτε αφορούσαν το διάβασμά τους και την προετοιμασία τους για την επόμενη μέρα, είτε δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με χορό, με μουσική, με κατασκευές, με δημιουργικές στιγμές, έτσι ώστε να μπορούν δημιουργικά να περνούν τον χρόνο τους. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές καταρχήν που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και στα παιδιά που έδωσαν ζωή σε αυτό το σχολείο. Σήμερα λοιπόν κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, με μια μεγάλη γιορτή που θα έχουν την ευκαιρία να δούμε κάποια κομμάτια από τη δουλειά των παιδιών που έγινε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα δούμε δηλαδή καραγκιόζι, κάποια δρόμενα, θα παίξουν τα παιδιά σκάκι, μια δραστηριότητα που ιδιαίτερα αγάπησαν. Και η Καλαμάτα δίνει ένα μήνυμα για την πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι, ότι με την αλληλεγγύη μπορούμε να φτιάξουμε καινούργιες σελίδες και να στηρίξουμε και να βρεθούμε όλοι μαζί σε στιγμές μοναδικές για τα παιδιά και την εκπαίδευση. Η σημερινή εκδήλωση κλείνει πανηγυρικά μια διαφορετική χρονιά για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Σε μια εποχή δύσκολη που η δημόσια παιδεία δέχεται πολλά χτυπήματα, οι εκπαιδευτικοί δεν το βάζουν κάτω και αντίθετα θέλουν να ενισχύσουν τους γονείς και τις οικογένειες και τα παιδιά και τους μαθητές, και πήραμε την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης, να λειτουργήσουμε το απογευματινό σχολείο. Στην πράξη αυτό απογειώθηκε. Ξεκινήσαμε από μια απλή μελέτη και βοήθεια στα παιδιά στα σχολικά μαθήματα, αλλά το πλήθος των εθελοντών και των ιδεών έδωσαν άλλο ένα τόνο, ένα τόνο που μας λείπει το πρωί από τα σχολεία με τα σφιχτά αναλυτικά προγράμματα. Κάναμε θεατρικά παιχνίδια, δημιουργική απασχόληση, γυμναστική, αθλητισμό, ανθρώπινες αξίες, μια σειρά από αντικείμενα που τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα το πρωί να τα κάνουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και από την προσέλευση και από τη συμπαράσταση και των εκπαιδευτικών και των γονιών. Αυτό ήταν ένα δοκιμαστικό, λειτουργήσε για 6 μήνες. Του χρόνου φιλοδοξούμε να αρχίσουμε από την αρχή της χρονιάς με περισσότερες ιδέες και με περισσότερους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στην κοινωνία, την τοπική. Είμαστε εδώ σήμερα για να κλείσει αυτή η χρονιά του Αλληλέγγυου Σχολείου, όπου γύρω στους 100 εθελοντές, καθηγητές από το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας, το Σύλλογο Μεσσηνίας, είχαν διοργανώσει αυτό το σχολείο για να βοηθήσουν τα παιδιά τόσο στα μαθήματά τους, τα καθημερινά αυτά που διδάσκονται στο σχολείο, όσο και σε επιπλέον μαθήματα καλλιτεχνικά, μουσική, ζωγραφική, λογοθεραπεία. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, είχε επιτυχία και ο Δήμος είναι πάντα που στηρίζει και θα είναι πάντα δίπλα όποτε μας χρειαστεί. Σε εμάς εδώ. Ακόμα θα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ξανθά και το Σύλλογο Γυναικών Μάνης που μας προσέφερε το σκάκι για να μπορούμε να παίξουμε σήμερα. Τα ζαχαροπλαστεία Κάραμε και Μπακόγιοργα που μας προσέφεραν τις λιγουριές και βέβαια όλες τις μαμάδες που μαγείρεψαν για τη σημερινή μας γιορτή. Για αυτή την ωραία πρωτοβουλία την οποία πήρανε και αξίζει συγχαρητήρια σε δύσκολους καιρούς με μισθούς εξαντλειωμένους στα πλαίσια της αλληλεγγύης, για αυτή την ωραία πρωτοβουλία την οποία πήρανε και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, και θα θέλαμε να ζητήσουμε εκ μέρους της Ένωσης Γονέων μια συγγνώμη, γιατί μέχρι τώρα δεν συμμετείχαμε κι εμείς
από την πλευρά μας αυτή τη διαδικασία. Εμείς είμαστε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Θα συμμετέχουμε όπου νομίζετε εσείς, από εδώ και πέρα δηλώνουμε ότι θα έχετε τη συμπαράστασή μας. Και φυσικά θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία μας δίνει, αν θέλετε, την χαρά να πούμε και την αισιοδοξία ότι σε δύσκολες εποχές μέσα από την αλληλεγγύη μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση. Να μεταφέρω τις ευχές και τα συγχαρητήρια από τον κύριο Δήμαρχο. Πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπω εγώ σήμερα εδώ πέρα. Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή προώθησε αυτό το σχολείο, αν και νομικά απαγορεύεται για κάποιους λόγους να δίνονται τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ένα σχολείο αλληλεγγύης. Οι εκπαιδευτικοί μας ενημέρωσαν πλήρως για το τι γίνεται εδώ πέρα. Και είπαμε ότι ναι, να γίνει αυτή η προσπάθεια, γιατί πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Εγώ έχω συγκινηθεί πραγματικά, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που βλέπω σήμερα εδώ. Χαμόγελα, παιδάκια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη και για τον χρόνο. Να είστε καλά. Και ο Δήμος πάντα θα στηρίζει αυτή την προσπάθεια, να το ξέρετε. Τώρα η ζωή μας μονάχα να ρίμα. Τόσα αγαπώ μας φωνάζει ακούς. Αυτή η αγάπη δρόμους ανάγκη.